Τόνια, είσαι ένα από τα νέα πρόσωπα της ομάδας. Τι περιμένουμε από τον εθνικό της καινούργιας χρονιάς, γιατί έχουν έρθει δυνατά ονόματα στην ομάδα, εσύ, Σταυρούλα. Κοιτάξτε να δείτε, γίνεται μια συλλογική προσπάθεια και από εμάς οι αθλητές είναι έτοιμοι στο νερό, δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Από τον προπονητή μας και κυρίως από τη διοίκηση, πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Για μας ό,τι καλύτερο είναι να μπαίνουμε δυνατά, να χαιρόμαστε κάθε παιχνίδι και να παλεύουμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Νομίζω αν πάμε έτσι, ό,τι δουλεύουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το πρωτάθλημα που ξεκινάει είναι κούρσα για τέσσερις. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι υπάρχουν πάντα διάφορες ταχύτητες μεταξύ των ομάδων, δηλαδή ότι υπάρχει το υψηλότερο και το χαμηλότερο επίπεδο, αλλά το σωστό νομίζω για όλους τους αθλητές είναι να μην υποτιμάμε κανέναν, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μπάλα και γυρίζει και ότι όλα γίνονται μέσα στο νερό. Η Τόνια που έχει αγωνιστεί και στο εξωτερικό, ναι. Βλέποντας τα πράγματα στο χώρο του ελληνικού πόλου, τι σκέφτεται, τι λέει? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα το εξωτερικό. Είχα τη χαρά και πήρα πρωτάθλημα. Γύρισα στην Ελλάδα με αυτό το σκοπό, να μπορέσω να ξανακατακτήσω ένα μετάλλιο, ακόμα καλύτερα είναι και χρυσό. Και νομίζω ότι είναι ιδανική ευκαιρία αυτή με τον εθνικό, με την προσπάθεια που γίνεται. Βάρης κουφάκι ο εθνικός. Μεγάλη ιστορία, το κράτορας, και θέλουμε να ελπίσουμε να τον στείλουμε εκεί που το αξίζει. Μπορούμε να μιλάμε από την πρώτη χρονιά για το πρωτάθλημα με βάση την εμπειρία, ή πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε τι γίνεται? Από τη στιγμή που δουλεύουμε έτσι όπως δουλεύουμε, μπορούμε να μιλάμε από τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο. Ένα καινούργιο πρωτάθλημα ξεκινάει για τον εθνικό. Ποιες είναι οι προοπτικές της ομάδας? Οι προοπτικές της ομάδας είναι να πάει καλύτερα από πέρυσι, τουλάχιστον να μπει στην τετράδα και από εκεί και πέρα το καλύτερο. Προετοιμασία πώς κυλάει? Ξεκινάμε αργά, έτσι? Ναι, ξεκινάμε αργά. Είναι πολύ σοχρόνες προετοιμασίας και είναι λίγο δύσκολα και κουραστικά φυσικά. Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα? Υπάρχουν καινούργια πρόσωπα. Εσείς είσαι από τις παλιές, φανταζόμαι, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Από τα καλύτερα σε ομάδα που έχω υπάρξει. Είμαστε πολύ δεμένες μεταξύ μας και πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά. Ποιο θα είναι το κλειδί της επιτυχίας? Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο, πιστεύω. Στόχος δηλαδή μέσα στην τετράδα, έτσι? Στην τετράδα, ναι. Είναι εφικτό, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες, έτσι? Ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτό φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλά.